και με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Γιατί είναι μεγάλο το θέμα. Εξακολουθείτε στην κυβέρνηση να αισιοδοξείτε ότι θα κλείσουμε την αξιολόγηση, ότι θα κάνουμε συμφωνία μέχρι τις 25 Μαρτίου. Και με ποιο κόστος. Η εκτίμησή μου βασίζεται στις δηλώσεις των αντίστοιχων υπουργών. Ναι. Εντάξει, δεν τα κρίνετε εσείς τα θέματα, βέβαια. Όπως υπάρχει σύγκληση σε πολλά θέματα στην αρμοδιότητα του κ. Σταθάκη και θα συζητηθούν και άλλα θέματα των δανείων, των κόκκινων δανείων των μικρομεσαίων την Πέμπτη, από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει σύγκληση σε πολλά θέματα και η εκτίμηση η οποία υπάρχει είναι ότι θα κλείσουμε τις 25. Αυτό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπουργών. Θα κλείσει με υποχωρήσεις, χωρίς υποχωρήσεις, πώς είναι η αισθησία, έτσι, γιατί δεν τα χειρίζεται εσείς τα θέματα. Υπάρχει δήλωση του κυρίου Κατρούγκαλου ότι πέραν των όσων έχουμε υπογράψει δεν πρόκειται να γίνει δεκτή τίποτα απολύτως πέρα από τον όσο έχουμε υπογράψει. Τώρα, ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά, την πιστεύετε αυτή τη δήλωση. Δεν είμαι μέσα στο. Όχι, όχι, αυτή τη δήλωση την πιστεύετε εσείς, λέω. Η χώρα μας έχει υπογράψει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε. Μα εδώ μας πιέζουν. Μα εδώ έχεις θετικά χαρτιά. Έχεις θετικά χαρτιά. Έχεις ένα πλεόνασμα το οποίο δεν το είχες. Έχεις τις εκτιμήσεις που είχαν για την ύφεση για το 2015 που λέγανε μισό ή 0,7% και έχεις 0,1. Έχεις θετικά του με τα οποία μπορείς να πιέσεις. Ναι. Αυτά είναι τα δικά μας επιχειρήματα και καλά κάνουμε και τα προβάλλουμε. Μα αλλά είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλώς επιχείρημα, είναι πραγματικότητα. Το 25 απαγγελματίζεται. Φαίνεται πάει με τα δάνεια, λέει πάλι η τεχνική επεργασία θα κρατήσει πολύ. Η εκτίμησή μου είναι. Το Πάσχα δηλαδή. Καλά, η εκτίμησή μου είναι ότι θα κλείσει η αξιολόγηση. Θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Στην οποία θα κατευθεί ο αναπτυξιακός νόμος. Ήδη τόσο οι εκθέσεις της Κομισιόν για το δεύτερο εξάμηνο, όσο και οι εκθέσεις του ίδιου του ΟΣΑ, αλλά και το ότι θέτουν ακόμα εξ αρχής, από την αρχή, νέες συνθήκες τις οποίες υπάρχουν στη χώρα μας, έτσι ώστε να πάμε με θετικότερα μέτρα. Για παράδειγμα, το ότι κατέθεσε το Υπουργείο Παιδείας ένα σχέδιο και στους δημοσίους για 20.000 διορισμούς εκπαιδευτικών το επόμενο διάστημα, γιατί πλέον. Μετά από 5 χρόνια μνημονίων και μιας πολιτικής, στην οποία το ίδιο το Δούνο του και οι άλλοι παραδέχτηκαν ότι ήταν καταστροφική και αναποτελεσματική, μπορείς να μιλήσεις με άλλον τρόπο και να ζητήσεις άλλα πράγματα. Όπως έκανε το Υπουργείο Παιδείας, για παράδειγμα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή είναι η εκτίμηση. Εσείς τι βλέπετε τώρα στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι. Η αισιοδοξία της κυβέρνησης